Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Πρέπει να ανοίξεις την Κυριακή, να ανεβάσουμε λίγο τον τζίρο. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Με 20 κουβέρ είναι δύσκολο που πουλάς δύο λαβράκια το βράδυ να δει ο άνθρωπος να του δείξει πώς σερβίρεται. Δύσκολα πράγματα ζητάς. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Εγώ. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνη? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας. Και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέλη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Σήμερα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο στα νότια προάστια. Η ιδιοκτήτριά του, Δέσποινα Θωμαίδου, 49 ετών, είναι μια ευαίσθητη αλλά ταυτόχρονα ισχυρογνώμων γυναίκα. Καλά, τώρα. Κούλε, χαλάζει με σένα, φλάτ. Δεν έχει άλλα έσοδα. Και η επιβίωση της οικογένειάς της εξαρτάται από αυτό το εστιατόριο. Όλοι ζητάνε λεφτά. Όλα πανάκριβα είναι. Παρά τις συνεχείς προσπάθειές της, το εστιατόριο είναι συχνά ακόμη και εντελώς άδειο. Πόσα κουβερτά πρώτον κάνει? Τώρα τελευταία κάνουμε κάτω από δέκα, μπορεί να μην κάνουμε και κανένα. Πού εντοπίζονται όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα? Στην αιμονή της Δέσποινας με το παρελθόν, στο πολύπλοκο και ακριβό μενού. Ένα φιλέτο το έχεις 28,5 ευρώ. Ή μήπως στο ανεπαρκέ σέρβις? Και είσαι ευχαριστημένη με το σέρβις που έχεις? Θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερο. Εσύ φταίς γιατί δεν τους έχει εξηγήσει. Προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση, πρέπει η Δέσποινα να σταματήσει να είναι απόλυτη σε όλα. Όχι και όχι και όχι και όχι όλη μέρα. Τα λέω ναι και να μην το πιστεύω. Θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να σώσει το εστιατόριο? Τώρα, εφιάλτη στην κουζίνα. Στα νότια προάστια, η ζωή δεν σταματάει ποτέ. Και οι επιλογές για διασκέδαση και φαγητό είναι πολλές και για όλες τις ηλικίες. Σήμερα η εκπομπή «Ο εφιάλτης στην κουζίνα» βρίσκεται στη Γλυφάδα. Εδώ ένα εστιατόριο ζήτησε τη βοήθειά μου. Το λόγο θα το μάθουμε σε λίγο. Το εστιατόριο που επισκέπτεται σήμερα ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Όμως οι πελάτες είναι λιγοστοί και η επιχείρηση βγάζει δύσκολα ακόμη και τα έξοδά της. Γεια σου. Εγώ είμαι ο Έκτορας. Δέσποινα. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ. Πολύ όμορφο χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Μοιάζει με σπίτι, ζεστό, όμορφο. Αυτό θέλουμε, να είναι ζεστό και όμορφο. Τότε, αφού το θέλετε ζεστό και όμορφο και το έχετε πετύχει, σαν στο σπίτι σας. Ευχαριστώ. Τι με φωνάξατε? Γιατί τόσο ωραίος χώρος, ζεστός, όπως το είπατε. Και πιστεύω ότι έχουμε και καλό φαγητό, κάτι φταίει. Θα άλλαζες κάτι? Ο κόσμος, να αλλάξει λίγο την νοοτροπία, να μπορείς να τους προσφέρεις πράγματα και να το δεχτούν, να ανοίξουν οι ορίζοντές τους. Κάτι φταίει, να ρωτήσω κάτι, μια λεπτομέρεια. Ναι. Μιλάτε λίγο... Έχω μεγαλώσει στον Καναδά. Και πώς ήρθαμε στην Ελλάδα? Γυρίσαν οι γονείς μου, που ήταν πάντα το όνειρό τους να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα όπως όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού. Και ακολούθησα κι εγώ και μείναμε εδώ. Έχεις πιάτα από τον μπαμπά σου, από την οικογένειά σου? Ναι, έχω. Κάποιο που αγαπάς? Ναι. Κάποιος που θυμίζει τον μπαμπά, τη μαμά? Έχω. Εκεί είναι μια ιδιαίτερη σάλτσα που τη φτιάχνω και σπίτι μου και δεν την ξέρει και κανένας εδώ. Μυστική λοιπόν. Είναι μυστική. Ο μάγειρας την ξέρει, είναι τόσο ξέρει. Μυστική, ούτε αυτός την ξέρει. Δηλαδή έχουμε ακόμα σκονάκι, μπαίνεις και... Ναι. Τη φτιάχνω σπίτι μου και τη φέρνω από το σπίτι. Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της καλής συνταγής? Ποιο? Να το μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς. Μόνο αυτό δεν μοιράζουμε. Υπάρχει στον κατάλογο? Υπάρχει, ναι, είναι μεγαρίδες. Πόσα κουβερκάτα πρώτον κάνεις, δεν σε ρώτησα. Πόσα άτομα? 70 κουβέρ. Καθημερινά, δηλαδή τώρα πόσα κάνουμε? Μπορεί να κάνουμε 10, μπορεί να κάνουμε 20. Τώρα τελευταία κάνουμε κάτω από 10, μπορεί να μην κάνουμε και κανένα. Εγώ λέω τότε να δούμε λίγο τον κατάλογο, να δοκιμάσουμε ορισμένα πράγματα. Ναι, θα ήθελα. Σίγουρα θα είναι πολύ ωραία φτιαγμένα, γιατί είναι με αγάπη. Μήπως θέλει να περάσουμε από εκεί? Α, νόμιζα θα μέσα ένα σπίτι να φέρουμε. Όχι, παιδί μου, να κάτσουμε στο τραπέζι κανονικά να. Εντάξει. Μετά την πρώτη γνώμη που σχημάτισε για την ιδιοκτήτρια, ο Έκτορας Μποτρίνη θέλει να δοκιμάσει και το φαγητό. Μία σερβιτόρα αναλαμβάνει να φέρει το μενού στον ταλαντούχο σεφ. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Ο Έκτορας Μποτρίνη ρίχνει μια πρώτη ματιά στον κατάλογο. Πρώτη εντύπωση λοιπόν του μενού. Υπερβολικά μεγάλο. Μεσογειακό ταιμία, ας πούμε. Πιάνει Ασία, Ιταλία, Μαρόκο. Ένας αχταρμάς.
και ακριβούτσικο. Υπολογίζω το κουβέρ γύρω στα 40 ευρώ το άτομο. Που είναι αρκετά. Αλληλούια. Αποφάσισα. Πώς σε λένε? Μαρία. Μαρία, λοιπόν. Θέλουμε κοτόπουλο κιάντι. Μάλιστα. Λαζάνια ζυμαρικών. Μάλιστα. Γαρίδες φλαμπέ. Μάλιστα. Κανόλι παρμεζάνας με μπαλσάμικο. Αυτά. Μάλιστα. Όλα αυτά θα φάτε μόνοι σας. Περιμένω παρέα. Θες να καθίσεις? Ευχαριστώ. Όχι, τότε πρέπει να δοκιμάσουμε πολλά. Ωραία. Εντάξει. Θα πείτε κάτι? Νερό. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μένετε κάποιον. Too much. Ο έμπειρος σεφ δεν βρίσκει ευγενική την ερώτηση της Μαρίας. Άραγε έχει καταλάβει το λάθος της. Και τώρα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Το προσωπικό στην κουζίνα ρίχνεται στη δουλειά αμέσως μετά την παραγγελία του Έκτορα Μποτρίνου. Θα καταφέρουν να τον ικανοποιήσουν? Τα πρώτα πιάτα φτάνουν και μέσα σε ελάχιστα λεπτά και τα επόμενα. Η Μαρία φέρνει σχεδόν όλη την παραγγελία μαζί. Μιλώντας πριν με τη Δέσποινα, μου είπε ότι έχει πρόβλημα με το εστιατόριό του, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίπεδο στο φαγητό. Εδώ θα διαφωνήσω. Διότι γύρω από ένα καλό πιάτο φαγητό δεν χρειάζεται να έχει επίπεδο. Το καλό είναι πάντα καλό. Κοιτάξτε το. Κολλημένα όλα. Κανόλι παρμιζάνας λέει. Αυτό πράγμα δεν τρώγεται. Δηλαδή, απορώ ο σεφ, αν είναι επαγγελματίας, πώς μπορεί και το στείνει έξω. Ένα πολύ μέτριο πιάτο. Θα του αρέσει το πιάτο με τη μυστική συνταγή της Δέσποινας που μόλις σερβιρίστηκε. Αυτό είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Η κρυφή σάλτσα. Έχουμε μια φορά να πούμε. Τα μακαρόνια έζησαν γενιές και γενιές ανθρώπων. Λοιπόν, ξεκινάμε με το καλύτερο. Το οποίο είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού και ένας λόγος να έρθεις για τη Δέσποινα. Ουδέτερα. Δεν με ξετρελαίνει. Ίσως το καλύτερο απ' όλα, βέβαια πάντα βγαίνει κερδισμένο το ψωμί. Ψωμί λοιπόν και νερό για τώρα. Καλώς τι. Κοτόπουλο κιάντι. Με το κρασάκι. Και το ριζότο αλ σάλτο το πρόγραμμα. Θα αρέσει το κοτόπουλο κιάντι στον ταλαντούχο σεφ. Έχουμε ένα κοτόπουλο. Σκληρό. Με ντομάτες. Και στα φύλλια ομά. Μέτριο. Πολύ μέτριο. Ιδέες υπάρχουν. Εδώ δεν υπάρχουν τεχνικές, νομίζω. Ο σεφ είναι προβληματισμένος για το τι θα ακούσει από τον Έκτορα Μποτρίνη. Ο Έκτορας Μποτρίνη έχει πλέον άποψη για το φαγητό. Και με το πιάτο που του άρεσε λιγότερο, παίρνει το δρόμο για την κουζίνα. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, τι κάνεις? Ποιος είναι ο σεφ? Ο Ανδρέας. Ανδρέα, γεια σου. Το μενού ποιος θα φτιάχνει? Εγώ και ο Ανδρέας. Εσύ και ο Ανδρέας. Τα δικά σου πιάτα, Ανδρέα, ποια είναι? Δικά μου ήταν σπαγκέτι με μασαράκι και ντομπρεζόλα. Χρόνια στη δουλειά? 20 χρόνια, μάγειρας. Θα πρέπει να τον αφήσει να κάνει περισσότερα από τον άνθρωπο, κατάλαβες? Γιατί δεν τον αφήνω? Τι θα άλλαζε αυτό το μενού εσύ γενικά? Ναι, πιο ενδιαφέρον τα πιάτα. Εσύ? Εγώ θέλω να φτιάξω πράγματα με διαφορετικό τρόπο και παρουσίαση για να είναι κάπω. Μπουζάλο, γιατί τη λες μπουζάλο? Για να έχει ενδιαφέρον. Ναι, αλλά είναι σε ολομό καπνιστό. Το ενδιαφέρον χάνεται όταν έρθει στο τραπέζι. Γιατί? Γιατί εγώ περιμένω μπριζάλο, κάτι που δεν ξέρω και μου έρχεται σε ολομό καπνιστό που μπορώ να φάω οπουδήποτε. Εντάξει. Στο πρώτο πρέπει να λέμε, να αναφέρουμε τι είναι. Ναι. Γιατί πολλές φορές έχουμε γνώστες και ο γνώστης ξέρει. Μικρότερο μενού. Καλύτερο κοντρόλ. Σαφώς, το συζητώ. Πιο καλή ποιότητα, αλλά πιο καλά, πιο ωραία για αυτόν. Ο κόσμος θα το δεχτεί. Κοίταξε που δουλεύει. Ο κόσμος θα το δεχτεί. Θα το δεχτεί, θα το δεχτεί. Είσαι σίγουρος? Το δοκίμασες ποτέ? Και τι φοβάσαι? Εμείς μεγαλώνουμε το μενού. Μικρότερο μενού είχαμε. Να σου πω κάτι πολύ βασικό. Για είσαι σπίτι σου. Ναι. Είσαι Κοδέσποινα. Ναι. Σπίτι σου μαγειρεύεις ό,τι θέλεις. Ναι. Εντάξει, αλλά σπίτι σου δεν πληρώνεις ενίκιο. Τι θα πούμε αύριο με την ησυχία μας. Ε? Ναι. Καλά, εμένα μου είπες ότι τα δικά μου φαγητά δεν είναι καλά. Δεν είπατε ότι δεν είναι καλά. Ναι, ούτε οι γαρίδες δεν σου αρέσανε. Αυτή είναι μια συνταγή δικιά μου. Δηλαδή, αποκλείεται να μην σου άρεσε. Αυτή δεν τη βγάζω από το μήνυμα. Ό,τι και να μην. Όχι, δεν τη βγάλεις. Α, δεν ξέρω. Θα την αφήσει. Αν τη φτιάξω πιο ωραία, όμω. Φτιάξει πιο ωραία. Σε εμφάνιση. Ναι. Ωραία, μάνα μου, Παναγία μου. Τα νεύρα μου, δεν μπορώ. Πιστεύω ότι ο Έκτορ είναι ο κατάλληλο άνθρωπο να μα πει τι χρειαζόμαστε στην κουζίνα.
Εμείς συζητάμε με τη Δέσποινα συνέχεια αλλαγές, πώς να κάνουμε καλύτερα. Αλλά ίσως χρειάζεται κάποιος από έξω να μας βοηθήσει, όπως ο Έκτος θα έρθει, να μας βοηθήσει λιγάκι. Αυτό το εστιατόριο δεν είναι απλώς εστιατόριο, είναι το σπίτι μου. Και γι' αυτό θέλω να το φροντίσω όπως θα φροντίσω την οικογένειά μου. Ο ταλαντούχος σεφ φεύγει από το εστιατόριο, έχοντας καταλάβει αρκετά για το φαγητό. Η πρώτη μέρα έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είδαμε τη Δέσποινα, μια ευαίσθητη γυναίκα, να προσπαθεί να κρατήσει το εστιατόριο της ζωντανό. Είδαμε όμως ότι η κουζίνα έχει πολλά προβλήματα. Αύριο είναι άλλη μέρα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Δεύτερη ημέρα. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται και πάλι το εστιατόριο της Δέσποινας και τη βρίσκει να κάθεται έξω από αυτό. Καλά, τι κάνεις εκεί? Τι να κάνω? Τα παρατήσαμε, το κλείσαμε και φύγαμε. Τι να κάνω? Μέσα, η δουλειά μας. Δεν ξέρω. Γιατί? Μη προβληματίσεις. Εγώ? Με αυτά που έγιναν χθες, ναι. Έλα, πάμε μέσα και θα τα βρούμε. Θα βρούμε την άκρη. Τι λες? Θα δούμε. Η 49χρονη ιδιοκτήτρια είναι ακόμη προβληματισμένη με όλα όσα άκουσε από τον έμπειρο σεφ την πρώτη μέρα και ανησυχεί για τη συνέχεια. Αυτό το εστιατόριο στην Γλυφάδα αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο έμπειρος σεφ μας την πρώτη ημέρα γνώρισε την ιδιοκτήτρια και το προσωπικό και δοκίμασε το φαγητό τους. Σήμερα ο Έκτορας Μποτρίνη θα τους δει να δουλεύουν με πίεση. Θα τα καταφέρουν? Εδώ είμαστε. Ο χώρος σου, το σπίτι σου που λες. Ναι. Εσύ το σχεδίασες? Ναι, συμμετείχε πολύ. Όλα δικά σου δηλαδή, όλες οι ιδέες είναι... Αυτό που ήθελα, τους μετέδωσα και όλα τα φτιάξαμε έτσι όπως είναι. Εδώ είναι ο χώρος που το καλοκαίρι μάλλον ανοίγει. Ανοίγει, ναι. Τι θα άλλαζε σε αυτό το χώρο? Εγώ, τίποτα. Λίγο χρώμα, έτσι είσαι δηλαδή σε όλη τη ζωή? Τι, flat. Flat, λίγο ζωή, δεν υπάρχει. Σιγά που είμαι flat. Λίγο, ένα touch, κάτι να δώσει λίγο ζωντάνια στο χώρο. Αυτό είναι το μαγαζί. Είναι... ένα μαγαζί με χαμηλούς τόνους. Γενικότερα. Ούτε είμαστε κραυγαλαίοι να βγαίνουμε έξω να λέμε «Α, το μαγαζί μας το έτσι, μας το αλλιώς». Μας το δείχνουμε με τις πράξεις μας. Και πρέπει να δούμε και στην κουζίνα τι θα αλλάξουμε. Στην κουζίνα. Βέβαια, να πάμε να δούμε τι γίνεται. Τι. Πάμαστε λοιπόν. Εδώ είμαστε. Εδώ τι είναι? Αυτό. Το γκονάκι μου, Theodore. Δεν είναι μόνο ο Θεοδόρ, εδώ γενικά. Αυτό εδώ είναι το μπαράκι μου, στο ταμείο μου. Τα ταμείο όλα εδώ, στη Βαγμένα, εκεί και τη Βγή. Δεν είναι και ακριβώς στη Βαγμένα, εδώ έχουμε. Ναι, καλά. Θα μπορούσε να είναι για καλύτερα, Για να... Εντάξει. Καλησπέρα. Καλά, κουζίνα είναι πολύ μικρή. Θες όμως να είναι μεγαλύτερη. Θα ήθελα να ήταν μεγαλύτερη, αλλά αυτή έχουμε. Άρα πρέπει να με μικρύνεις λίγο το μενού σου. Απορώ να δω απόψε, που θα δω την προετοιμασία. Θα ξεκινήσει η δουλειά, έχει κόσμο το μαγαζί ούτως ή άλλως. Πώς θα δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ μέσα? Πώς δουλεύουν πάντα. Για να δούμε. Έτσι, όπως δουλεύανε τόσα χρόνια, πώς δουλεύαμε. Τι δίναμε, ψωμί και τυρί? Πρέπει να λατώσει το μενού. Έλα τώρα. Εντάξει, να βγάλουμε ορισμένα. Συμφωνείς μαζί μου? Συμφωνείς και εσύ μαζί του? Μπράβο ρε παιδιά, κλίκα κάνατε. Δεν είναι κλίκα. Και η γυναίκα είναι, είναι πραγματικότητα. Δεν τα βγάζεις πέρα? Με πολύ δυσκολία και όχι όπως θέλει. Πρώτα βάζουμε καλύτερα, πιο μικρότερο. Τώρα το λες, τώρα που ήρθε. Είδες εξελίξεις. Δηλαδή τόσο καιρό δεν μπορούσες να μιλήσεις σε μένα να πεις ότι ξέρεις αυτό και αυτό και αυτό. Τώρα πρέπει να τα ακούσουμε από τον έξω. Δηλαδή, εντάξει, ωραία. Να το ακούσουμε από σένα, τι να. Τέλος πάντων. Καλά, παιδί μου. Μην είσαι άγριος. Έτσι, θα δούμε απόψε τα πράγματα, πώς λειτουργούν. Εντάξει, το δούμε, θα το δεις. Έχεις κι άλλο χώρο νομίζω. Πάνω. Πάνω, ναι, χώρο, το χειμερινό. Άρα θα μου τον δείξεις? Να, ναι. Πάνω. Την παίρνω γιατί δεν σ' αγρίεψε. Έλα. Όταν ζορίζεται. Ο Έκτορας μ' άγχωσε με αυτά που μου είπε χτες. Μου είπε πράγματα που δεν περίμενα να ακούσω. Για τα φαγητά μου, για το πώς τα βγάζω, για τη συνταγή του πατέρα μου. Το φτιάχνω σπίτι, το φέρνω εδώ, δεν ξέρει κανένας. Ο πατέρας μου δεν ζει πια, οπότε με αυτή τη συνταγή είναι σαν να τον έχω. Είναι πολύ όμορφα. Ωραία, δεν είναι? Πάρα πολύ. Και εμένα μ' αρέσει εδώ πάνω. Ανοίγει, ο κόσμος γεμίζει. Κάποτε γέμιζε. Κάποτε. Κάποτε γέμιζε πάνω, τώρα δεν γεμίζει πάνω. Τώρα γεμίζει με μένα. Γιατί? Ανεβαίνω εδώ που είναι η ησυχία. Κάθομαι εκεί στον καναπέ. Σκέφτομαι, συλλογίζομαι. Ωραία λοιπόν, αφού σκέφτεσαι, κάτσε, σκέψου. Να κάτσω. Αυτά που είπαμε. Ναι. Πάω μια βόλτα στην περιοχή, θα τα πω μετά. Οκ. Okay. Γεια σου. Ο βραβευμένος σεφ βγαίνει στη γύρω περιοχή για να μάθει τη γνώμη του κόσμου για το εστιατόριο. Μήπως γνωρίζετε το εστιατόριο Αγιολή?
Όχι, δεν το γνωρίζω. Πολύ ωραίο είναι, αν και λίγο ακριβό. Νομίζω ότι είναι από τα ακριβά εστιατόρια της Γλυφάδας. Εξαιρετικό. Αλλά οι τιμές είναι λίγο τσιπημένες απλά. Πίσω στο εστιατόριο, η Δέσποινα και το προσωπικό ετοιμάζονται να ανοίξουν για το βράδυ. Ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει, έχοντας ξεκάθαρη άποψη για το εστιατόριο. Πήγε στη βόλτα σου. Πήγα. Πες καλά. Αυτά που θέλω να μάθω τα έμαθα. Γεια. Έμαθες. Το πρόβλημα του εστιατορίου είναι ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Για να φας αυτό το εστιατόριο, μέχρι πριν λίγο, ήθελες 50 ευρώ το άτομο περίπου. Και ενώ οι προετοιμασίες συνεχίζονται, προκειμένου να καταφέρουν να αποδείξουν στον Έκτορα Μποτρίνη ότι λειτουργούν καλά, εκείνος αλλάζει ρούχα και μπαίνει ευνηδιαστικά στην κουζίνα. Γεια σου, παιδιά. Τι δουλειά. Καλό. Οι πρώτοι πελάτες φτάνουν στο εστιατόριο, που κανονικά μπορεί να καλύψει 68 κουβέρ. Και όπως φαίνεται σήμερα, δεν θα ξεπεράσει τα 30. Η κουζίνα μοιάζει με πεδίο μάχης για τον Έκτορα Μποτρίνη. Το μενού είναι μενού εντυπωσιασμού. Βλέπουμε δύο ανθρώπους που δουλεύουν τρίτος, δεν χωράει. Πάρα πολύ δύσκολα. Και πολλά πιάτα προετοιμασμένα από πριν, λόγω του ότι δεν υπάρχει χώρος. Στη σάλα, τα πράγματα μοιάζουν ήρεμα. Και είναι λογικό, αφού τα περισσότερα τραπέζια είναι άδεια. Στην κουζίνα η ατμόσφαιρα είναι εντελώς διαφορετική, αφού ακόμη και οι λίγες παραγγελίες που φτάνουν είναι ικανές να προκαλέσουν συγχώρηση. Είμαστε εν κινήσει, είναι ένας πανικός στην κουζίνα. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε πάστα που μένει στο τηγάνι για πάρα πολύ χρόνο. Έχουν χαθεί τα ψησίματά τους. Υπάρχει πρόβλημα, όντως πρόβλημα. Βλέπουμε ότι τα πιάτα συνεχίζουν να βγαίνουν κάποιε σαλατούλες που υπάρχουν στις μπουσκέτες δίχως λάδι, αλάτι, πιπέρι, λεμόνι, σαν ένα χόρτο που δίνουμε σε κατσίκες να τρώνε, δηλαδή τελείως στεγνά. Ποια είναι όμως η γνώμη των πελατών για το φαγητό της Δέσποινας? Το φαγητό μου φάνηκε λίγο άνοστο, το περίμενα λίγο καλύτερο. Γενικά είναι κάπως τσιμπημένες οι τιμές, αλλά μάλλον αναμενόμενα πράγματα στη Γλυφάδα. Περιμένω, βλέπω μακαρόνια τα οποία είναι βρασμένα και είναι πάνω στο τηγάνι σε αναμονή και περιμένουν εδώ και 10-12 λεπτά. Χρόνος βρασίματος, σπαγκέτι, 7 λεπτά. Τα λαμπράκια θα καθαρίζω ο σερβιτόρος μπροστά. Ποιος ο λόγος θα τα βάζει το αλάτι ψημένο? Θα μην το δω. Ο πελάτης δεν θέλει να βλέπει αλάτι, δεν θέλω να το φάει το αλάτι. Γράφεις. Λαμπράκι ψημένο στο αλάτι. Ναι, και μου λένε μην έχει αλάτι. Αφού είναι ψημένο στο αλάτι, πόσο να μην έχει αλάτι? Για να πας έξω, εσύ να το σωστό το είναι να φύγει με το αλουμινόχαρτο έτσι μπροστά, να πάει ο σερβιτόρος. Αλλά βέβαια ο σερβιτόρος δεν θα το καθαρίζει όπως ο. Άρα να μάθει. Το κλείνουμε, θα κάνουμε ορισμένες αλλαγές, θα σκεφτούμε πώς θα καλυτερέψουμε τα πράγματα, μάλλον θα κόψουμε ορισμένα πιάτα, θα βάλουμε ορισμένα δικά σου, θα δούμε τη Δέσποινα πώς θα είναι, γιατί η Δέσποινα δεν ακούει, δικά της πιάτα και κάνει το δικό της φεστιβάλ. Κάνεις το δικό σου φεστιβάλ. Ναι, δικό σου σέρβις, δικό σου τρόπο σερβιρίσματος, δικά σου πατέντες, ό,τι θες. Δικό μου μαγαζί είναι. Βάλε φωτιά και κάφτο τότε. Άμα θέλω. Δεν είναι λογική όμως αυτή, ο κόσμος πληρώνει για φαγητό. Και δεν τρώει φαγητό. Εσύ θα μας πεις, αν η άποψη σου είναι αυτή, okay. Εγώ νομίζω μπορεί να φάει καλύτερα. Τα λέμε αύριο. Άντε, γεια. Κάθαμε το φορτηγό με τις πρέβες γάλα. Φέρε την αγελάδα. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Εσύ και ο Έκτορας κάνετε ό,τι γουστάρετε. Oh, εγώ θα έρθω να φάω και θα κάνω εγώ κριτική μετά. Χαίρετε. Η Δέσποινα αποχωρεί εκνευρισμένη. Και οι δύο άντρες βρίσκουν την ευκαιρία να πούν κάποιες αλήθειες λίγο πριν τελειώσει η δεύτερη ημέρα στο εστιατόριο. Δηλαδή μπαίνει στην κουζίνα αυτή και να καθεμπαίνει? Όχι. Δεν ασχολείται? Όχι. Δεν είναι και πρόβλημα με αυτό. Δεν είναι. Καλύτερα από μια μεριά. Σίγουρα. Καλύτερα. Έτσι είναι που λες. Τέλος πάντων. Εντάξει, έχει μεγάλη βλάκα σήμερα που του λέω το ψάρι και μου λέει δεν γίνεται το ψάρι να καθαρίζεται λίγο στον πελάτη. Το show είναι. Αν το έδινε μπροστά στον κόσμο, θα πουλάγε τα διπλάσια ψάρια. Show cooking. Show cooking, we're cooking. Δεν είναι show. Είναι show στο τραπέζι σου. Ο Έκτορας Μποτρίνη προτείνει λύσεις για να αυξηθούν τα έσοδα του εστιατορίου. Πρέπει να ανοίξεις την Κυριακή, να ανεβάσουμε λίγο το τζίρο. Θα κάνει ένα νέο μενού τη διαφορά. Πρέπει να δίνουμε λίγο καλύτερο φαγητό. Ωραία, εντάξει, παράτα. Με τα πιάτα σου βρίζεις στον κόσμο. Βρίζεις. Πώς θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να σώσει το εστιατόριο? Εφιάλτης στην κουζίνα. Εφιάλτης στην κουζίνα στη Γλυφάδα. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε για πρώτη φορά το εστιατόριο της Δέσποινας. Η αρχική του εντύπωση για το φαγητό δεν ήταν τόσο θετική. Κανόλι παρμιζάνας, λέει. Αυτό πράγμα δεν τρώγεται. Η 49χρονη ιδιοκτήτρια δεν παραδέχεται τα λάθη. Γιατί η Δέσποινα δεν ακούει, δικά της πιάτα και κάνει το δικό της φεστιβάλ. Λοιπόν, εγώ
Φεύγω. Ο Έκτορας Βοτρίνη μαθαίνει κάποιες αλήθειες από το σεφ. Δηλαδή μπαίνει στην κουζίνα αυτή, γυναίκα δεν μπαίνει. Τρίτη ημέρα. Μετά τα γεγονότα της δεύτερης ημέρας, ο Έκτορας Βοτρίνη τηλεφωνεί στη Δέσποινα και τη ζητάει να συναντηθούν στην παραλία. Σήμερα το εστιατόριο θα παραμείνει κλειστό. Ο Έκτορας Βοτρίνη θέλει να της κάνει μια ξεκάθαρη κουβέντα λίγο πριν ξεκινήσουν οι αλλαγές της τρίτης ημέρας. Αλλά το κλίμα γρήγορα αλλάζει. Με βρήκες, ε? Σιγά, μη δε σε έβρισκα. Τέλεια, έτσι. Ωραία. Πώς έφερα. Απίστευτα. Ωραία. Πάμε εδώ. Ο ταλαντούχος σεφ γίνεται συναισθηματικός με τη Δέσποινα, που του ανοίγει την καρδιά της. Οι γονείς σου δεν πρόλαβαν να ζήσουν το εστιατόριό σου? Όχι. Το σπίτι σου, ας πούμε, το καινούριο? Όχι, δεν προλάβανε. Πιστεύω ότι το βλέπουν από κάπου. Κάτι πρέπει να έχουν δει. Ναι. Τι έχω κάνει. Πάντα τους έχεις δίπλα σου, άσχετα αν τους έχεις χάσει. Πιστεύεις ότι θα ήταν ευχαριστημένοι? Εγώ πιστεύω θα ήταν πολύ περήφανη για μένα με αυτό που έκανε. Είναι κρίμα να μην πάει καλά. Θα πάει. Και θα σε βλέπουν και από ψηλά και θα χαίρονται. Θα με κάνεις να κλάψω τώρα, σταμάτα. Άστο. Αφού δεν υπάρχει περίπτωση, θα σε βλέπουν οι γονείς, θα είναι ευχαριστημένοι. Ναι. Εγώ νομίζω είσαι γλυκός άνθρωπος, δυναμικός. Και δεν το βάζεις κάτω. Και όταν χρειάζεται, βγάζεις και νύχια. Το απέδειξες. Κάτσε να βάλω το γέλιο. Αυτό νομίζω. Η δυναμική γυναίκα είναι πάντα πολύ ευαίσθητη από μέσα. Εγώ έτσι είμαι τουλάχιστον. Δείχνεις δύναμη για την οικογένειά σου, για το προσωπικό σου, για τη δουλειά σου, για οποιονδήποτε σου μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Και το παίζεις έτσι δυναμική, σκληρή, δεν σ' αγγίζει και αυτά. Κάποια στιγμή μέσα σου καταραίεις. Εγώ τώρα θα ξεκινήσω τον εφιάλτη, λοιπόν. Καλά, κατάλαβα. Να πάω να φωνάξεις. Πάω να φύγω εγώ, τέτοια. Όχι, να φωνάξεις το προσωπικό, να μιλήσουμε, να δούμε τι αλλαγές θα κάνουμε. Να πάω να φύγω, τις φωνάξω και κάνε μετά ό,τι νομίζεις εσύ. Εδώ, πάλι. Μην εξαφανιστείς. Η Δέσποινα πηγαίνει διστακτικά για να φωνάξει το προσωπικό για τη συνάντηση, όπως τη ζήτησε ο Έκτορας Βοτρίνη, ο οποίος είναι αποφασισμένος να βάλει όλα τα προβλήματα στο τραπέζι. Καλά, πρώτα τη γυναίκα. Δεν ξέρω καλά. Καλά, καθίστε. Καλά. Καλά. Ωραίες οι βόλτες, τελειώνουν οι βόλτες, να κάνουμε μια συζήτηση τώρα. Για την κουζίνα λέω να τα πούμε μετά, στο κομμάτι της. Να ξεκινήσουμε από μπροστά. Πες, είσαι ευχαριστημένη με το σέρβις που έχεις? Θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο? Καταρχάς να γνωρίζουν καλύτερα αυτό που πουλάνε. Εσύ φταίς γιατί τους έχει εξηγήσει. Εγώ φταίω. Δεν είπα ότι δεν φταίω. Πουλάς ένα φιλέτο 30 ευρώ και δεν ξέρω να το παρουσιάσω, δεν ξέρω τίποτε. Είσαι πολύ καλός. Όταν έπαιρνα στο μαγαζί μου. Τι λες? Πολύ καλός. Χαμένος πάει εδώ. Θα ήθελα εγώ, ας πούμε, σαν υπάλληλος μαζί του να δουλεύω. Τα έμαθα πολύ πράγμα από ο Έκτορας. Σε αυτές δύο μέρες που το γνώριζα, έχω μάθει πολύ ωραία πράγμα. Μας κάνει να κάνουμε τα καλύτερα. Εσύ, ο κομπλάρης, αγχώνεσαι πολύ, άνετε στο σέρβις. Εγώ έτσι είμαι και αν δεν του αρέσει, μπορώ να κάνω τίποτα. Να τη βάζεις να σου δείξει τα πιάτα ακριβώς. Δεν τους έχεις δείξει τίποτε. Η Μαρία και ο Ζουάν στο σέρβις είναι καλοί. Σαν προσωπικότητες, σαν χαρακτήρες, σαν να τους επιδοθεί. Απλώς θέλουν κάποιο training. Και δεύτερο πράγμα. Απαράδεκτο, φτιάχνετε ένα πιάτο με αράδι στην κουζίνα και το σερβίρει ο μάγειρας. Αυτό έχει γεννηθεί για να σερβίρετε στο τραπέζι. Δύσκολα πράγματα ζητάς. Γιατί, με 20 κουβέρια είναι δύσκολο που πουλάς δύο λαβράκια το βράδυ να βγει ο άνθρωπος να του δείξει πώς σερβίρεται, πώς κόβεται. Show cooking. Show cooking, we're cooking, δεν είναι show. Είναι show στο τραπέζι σου. Δεν ξέρω αυτά που λες αν γίνονται. Όλα γίνονται. Παρασκευή Σάββατο που έρχονται όλοι ο κόσμος σε ίδια ώρα και ας πούμε να έχουμε ένα-δύο τραπέζια που έχουν παραγγείλει λαβρά και δεν μπορούμε να καταρρίσουμε. Τρία λεπτά θέλει. Θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε. Θα μας μάθεις εσύ. Θα σας μάθω εγώ. Δεν έχουμε πρόβλημα. Σας έχει δείξει ποτέ, το έχετε προσπαθήσει? Όχι, αλλά έχουμε δείξει. Το έχετε προσπαθήσει? Όχι, δεν έχουμε. Πώς μπορείς να πεις κάτι δεν γίνεται, δεν το έχεις προσπαθήσει? Συμφωνείς γι' αυτό? Όχι και όχι και όχι και όχι όλη μέρα. Ναι, θα λες από το κεφάλι. Όχι, σε αυτό το χώρο έχεις κάνει καμία ανακαίνιση, είναι πεθαμένο. Καλά, τώρα. Κουλ, ε. Χαλάρωσε. Με σένα, flat. Όχι και όχι και όχι. Θες να μου πεις flat, ότι είμαι. Να του δώσουμε λίγη ζωή. Γιατί δεν έχει ζωή το μαγαζί? Μα τώρα δεν έχει ζωή. Τι έχει όλα μουντά. Τι μουντά. Χαλαρωτικά είναι. Τι θες εσύ? Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να αρχίσεις να λες ναι. Να αρχίσεις να λέω ναι. Να είσαι συνεργάσιμη.
και να δούμε στο τέλος το αποτέλεσμα. Να λέω ναι και να μην το πιστεύω. Στα κανόλια παρμεζάνα που κάνεις, θα πιστεύεις. Ναι, αμέ, γιατί δεν. Συγχαρητήρια, το καλύτερο σου πιάτο. Βγάλ το έξω στο δρόμο να το διαφημίζεις. Τώρα θα σου έλεγα τώρα τίποτα. Εσύ και τα μέρα της γωνίας. Ούτε σουβλάκι δεν είναι. Το σουβλάκι είναι Θεός μπροστά του. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Όχι, σου λέω την αλήθεια. Τι, θα σου πω ψέματα. Με ειρωνεύεσαι τώρα. Δεν σε ειρωνεύω, δεν τρώγεται αυτό το πιάτο. Ένα φιλέτο το έχει 28,5 ευρώ. Το έχω στο μαγαζί μου 25. Εγώ μπορώ να το φτιάξω καλύτερο από σένα. Μην το λες αυτό. Γιατί? Το δοκιμάσαμε. Μπα. Το δοκιμάσαμε. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει το δικό σου. Έχεις μεγάλη άποψη. Έτσι. Πρέπει να χαλαρώσεις. Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον κόσμο. Δεν τον κοροϊδεύω. Όχι, άκου να τελειώσω. Να τελειώσω, να πω κάτι. Όταν λέμε κοτόπουλο κιάντι, είναι κιάντι. Κιάντι, έχει κιάντι μέσα. Είναι ασκός. Γιατί δεν είναι ασκός, είσαι ψεύτης. Είναι αλήθεια. Τώρα εντάξει, μην τρελαθώ, μην τα πάρω στο ασκός είναι. Ψεύτη δεν μιλάει γιατί λέει, ξέρει ότι έχω δίκιο. Εγώ πρέπει να πάμε στη κουζίνα. Έτσι. Αυτό. Να δείξουμε και η Δέσποινα και μετά να μας πει. Ο Έκτορας τα έχει κάνει πλακάκια με τον Αντρέα. Και με έχουν βγάλει εμένα απ' έξω. Έτσι νομίζουνε τουλάχιστον. Ήρθε η ώρα της κουζίνας να ακούσει τη γνώμη του έμπειρου σεφ. Για τι γίνεται. Καλά. Πώς πάει, συνέχισε έτσι κι αλλιώς. Αυτό το πράγμα είναι τόσο βαρύ που πρέπει να δουλεύεις όλη μέρα. 300 πράγματα. Θέλεις ηλεκτρονικό εγκέφαλο για να τα καταλάβεις. Και δεν τα θυμώνει σερβιτόρι. Πάνε να πάρουν παραγγελία. Θα αλλάξουμε το κοτόπουλο και αν θα το κάνουμε σωστό. Έχεις κολλήσει με το Κιάντι. Και να σου πω κάτι άλλο, το όρτζο. Τι είναι το όρτζο, πού το έχεις το όρτζο? Είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Πού το έχεις? Έχουμε όρτζο. Ελληνικό όρτζο. Δεν έχουμε το ιταλικό όρτζο. Πού είναι, για το δω. Πού έχουμε, το έχουμε. Το πάνεκι, περίεργο. Το όρτζο. Αυτό είναι κρυθαράκι, το κάνω δώρο. Πάρτο. Τι σχέση έχει με το όρτζο το κρυθαράκι? Αυτό μου το έκανε η μάνα μου Γιουβέτσι. Πάρεις έξω βόλτα που θες και εγώ θα σου φέρω το όρτζο όπως είναι. Θα καθίσω εδώ να κάνουμε τα πιάτα τα καινούρια, να τα δούμε. Πάμε πάνω να κουβεντιάσουμε, αλλά αυτό το πράγμα ασυναρτησίες και μαζί στο μενού δεν θα ξαναβάλουμε. Πιες όντως. Στο λέω ειλικρινά. Δεν σου πω, πρόσεξε σε πραγματικότητα. Όχι, σου λέω την αλήθεια. Γιατί εδώ μέσα σε αυτή την κουζίνα δεν βρίζουμε. Εντάξει. Δεν βρίζουμε, αλλά πρέπει να δίνουμε λίγο καλύτερο φαγητό. Ωραία, εντάξει, παράτα. Με τα πιάτα σου βρίζεις τον κόσμο. Βρίζεις. Αυτός ο άνθρωπος με έχει εκνευρίσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έλεος πια, όλο... Βλακίες μου λέει. Μου το έδωσε τώρα στο χέρι να το κάνω τι, να το φέρω στο κεφάλι. Έλεος πια. Ο Έκτορας μου είπε ότι θα αλλάξει η κουζίνα, θα αλλάξει το μενού. Ελπίζω το φαγητό θα είναι εύκολο για μας και θα είναι καλό για το εστιατόριο. Μετά την καταιγίδα στην κουζίνα και τις έντονες παρατηρήσεις του έμπειρου σεφ, η Δέσποινα ανεβαίνει στον επάνω όροφο του εστιατορίου για να βάλει σε μια σειρά τις σκέψεις της. Τι κάνουμε, κρύφτηκες? Δεν κρύφτηκα. Τι να κάνω. Χαρτιούρα, ε. Έχω εσένα, έχω και αυτά εδώ. Τι είναι αυτά, τιμολόγια? Τιμολόγια, τι είναι. Όλοι ζητάνε λεφτά. Όλα πανάκριβα είναι. Να σου ρωτήσω κάτι. Λεφτά. Εσύ το μήνα πόσο πληρώνεις, Νίκη? Πολλά. Το προσωπικό σου στοιχίζει τόσα ο σεφ. Ναι. Συν τα έξοδα φαγητού συνόλα. Και το μήνα τι βγάζουμε πάνω κάτω? Κάτι παραπάνω, όχι αυτά, εντάξει. Άρα βγάζουμε πολύ λίγα. Λίγα βγάζουμε. Τι βγάζουμε, πλούσιοι είμαστε. Πρέπει να ανοίξεις την Κυριακή, να ανεβάσουμε λίγο το τζίρο. Μου το έχουν πει πολλοί πελάτες αυτό, να σου πω. Αφού στο λένε πελάτες, δεν ανοίγεις. Έχω την οικογένεια, ρε παιδί μου. Ωραία, δηλαδή, την οικογένεια τη Δευτέρα. Που το Θεός δεν δούλευε την Κυριακή. Κυριακή μεσημέρι. Ο Θεός. Αφήξε την Κυριακή. Ο Θεός όμως δεν έχει ανάγκη από λεφτά, δεν έχει να πληρώσει ΔΕΗ, δεν έχει να αγοράσει ρούχα. Για να ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Εντάξει, να ξεκουράζεται, αλλάξαν οι εποχές. Έτσι δεν είναι? Μείναμε εμείς πίσω. Αυτό κάναμε. Αυτό κάναμε. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα. Εντάξει, αλλά πρέπει να το παλέψεις μέχρι το τέλος και νομίζω μια λύση είναι αυτή. Θα βοηθήσει. Ανοίξουμε την Κυριακή. Αφού το ζητάει ο κόσμος, δεν είναι θέμα. Ναι, λογική είναι, απλή. Έρχεται ο κόσμος, λέει γιατί είσαι κλειστή Κυριακή. Και εσύ είσαι κλειστή. Και ανοίγεις Δευτέρα. Και Δευτέρα δεν έρχεται κανείς. Ο κόσμος πάει για δουλειά τη Δευτέρα. Φτιάξε και την τζάντα και το χαρτοφύλακα. Τι έχεις λεφτά. Ναι, θα σου δώσω. Αμέ. Έλα, κάτσε να δεις τι έχω εδώ. Γιατί εδώ πάνω έρχομαι και τα βλέπω που ζω σε άλλη εποχή. Ζω. Έλα. Φωτογραφίες έχω γόνι. Αυτό τι, ποιο είναι, βάζει. Και εδώ, κούκλα από μικρή. Και η μαμά. Έλα.
δουλειά μου θες. Θες εσύ. Mm. Θεά. Ναι, θεά. Κούκλα. Απίστευτο πράγμα, μοντέλο. Να σου πω, λάθος επάγγελμα διάλεξες. Αυτό έγινε αυτό που βλέπεις. Αυτό είναι το nightmare. Δέσποινα είναι πολύ ζωντανός άνθρωπος, πολύ καλός χαρακτήρας, δυναμικός, δεν το βάζει κάτω, σχηρογνώμονας. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο αν θέλουν να κάνουν στο εστιατόριο όλες τις αλλαγές που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να ξανανοίξουν πάλι αύριο. Τα έπιπλα μεταφέρονται για να βαφτεί ο χώρος και λουλούδια θα στολίζουν την είσοδο. Τι γίνεται, καλά? Ετοιμαζόμαστε? Έλα, λίγο μένει ακόμη. Προχωράμε. Θα κάνουμε το κοτόπουλο που έχει Δέσποινα στο μενού. Έχουμε κοτόπουλο? Έχω. Ωραία. Ο Έκτορας Μποτρίνη αναλαμβάνει να ξαναδείξει στη Δέσποινα και τον Ανδρέα τον τρόπο για να φτιάχνουν το κοτόπουλο κιάντι. Ήρθες κι εσύ? Ναι. Βέβαια. Τι θα κάνεις, θα σου δείξεις πώς να κάνω το κοτόπουλο, πλάκα μας. Εγώ σου λέω ούτε να το κόψεις, δεν ξέρεις. Πάμε στοίχημα. Κόβω μισό εγώ, μισό εσύ. Έλα. Πώς θα το κόψεις, θέλω να μου βγάλεις τον μπούτι. Πώς θα κάνεις ένα μπούτι που θα το κάνω με την κατσαρόλα? Okay. Στην κατσαρόλα. Ναι. Τι κάνεις εκεί? Μην με ειρωνεύεσαι, γιατί εγώ κρατάω το μαχαίρι τώρα. Πάμε. Το μπούτι. Θα σου δείξω λοιπόν ένα κοτόπουλο που έχεις στο μενού σου. Και είναι η συνταγή όπως πρέπει να είναι αυτή τη φορά. Οκ. Δηλαδή αυτό που λες, αυτό θα είναι. Πάμε, κόψε το μπούτι. Εσά την κάνεις. Όχι, ρε φίλε, κάνε το εσύ, αγόρι μου. Γιατί δεν ξέρεις, ε? Ναι, μίλα, ρε Χριστιανέ μου, και εσύ μίλα. Άνοιξε το στόμα σου, ναι. Μίλα, λέει, άνοιξε το στόμα σου. Να με υποστηρίξει. Αλάτι, πιπέρι, δύο σκόρδα. Λίγο φασκόμηλο. Αυτό είναι καλό για μια μερίδα. Για μένα, ναι. Πώς θα βλέπεις, δεν είναι όμορφο? Όμορφο. Ένα μπουτάκι, το κοφτό, παπ, πατατούλες, σάλτσα από αυτό που το πιάνετε και είναι έτοιμο. Ροδίζουμε πολύ καλά τα δέρματα. Ο έμπειρος σεφ το ετοιμάζει στην κατσαρόλα χρησιμοποιώντας φασκόμηλο, κρεμμύδι, καρότο και φυσικά ένα ποτήρι κρασί Κιάντι. Αυτό, ναι, το μισό. Ωραία, τώρα το σκεπάζεις και το χαμηλώνεις, έτσι. Βάζουμε ό,τι πιο απλό γίνεται. Λίγο από το κρεμμύδι. Μεταξύ στο πιάτο, ό,τι βάζουμε πρέπει πάντα να τρώγεται. Το συνδυάζει ιδανικά με πατάτες φούρνου με ρεντρολίβανο, φροντίζοντας και την τελευταία λεπτομέρεια, ώστε το πιάτο να φτάσει τέλειο στο τραπέζι του πελάτη. Αυτό είναι. Σας αρέσει? Πάρα πολύ μ' αρέσει. Είναι οπτικά όμορφο. Είναι όμορφο. Γευστικά είναι γευστικά πολύ είναι καλά ισορροπημένο. Ναι. Ελπίζουμε να αρέσει στον κόσμο. Και οι οικίες γεύσεις αρέσουν. Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να καταλάβεις το φαγητό. Είναι ευχαριστημένος ο Έκτορας Μποτρίνη από το αποτέλεσμα της τρίτης ημέρας? Η τρίτη ημέρα έφτασε στο τέλος της. Ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, ίσως η πιο κουραστική από όλες. Πολύ ευχαριστημένος όμως. Η κουζίνα τα πηγαίνει περίφημα. Έχουν καταλάβει τα πιάτα, θα είμαστε έτοιμοι για αύριο. Ακόμη και έξω, οι αλλαγές έχουν αρχίσει, το βάψιμο έχει σχεδόν τελειώσει, όλα πηγαίνουν τέλεια. Εκτός από τη Δέσποινα. Είναι εκνευρισμένη, τη λέει σε όλους και σε όλα. Είμαι σίγουρος όμως ότι αύριο θα πάνε όλα τόσο καλά που θα μου τα συγχωρέσει όλα. Τέταρτη ημέρα. Ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται ακόμη στο εστιατόριο της Δέσποινα. Κάποιες από τις αλλαγές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα είναι όλα έτοιμα απόψε για τη μεγάλη βραδιά. Καλά. Απίστευτο, έτσι. Ακόμα δεν μπήκα και με βρέχεις. Άνοιξε η ψυχή μου. Εσύ να τα βλέπεις. Κοίτα τι όμορφα που είναι. Βέβαια, η πρώτη εμφάνιση μετράει. Αρχίζεις και έχεις δίκιο. Αρχίζω και έχω δίκιο. Με το δεξί. Καλά. Τέλειο αυτό. Ωραίο, χρώμα. Φρεσκαρίστηκε ωραίο, ε. Και μοσχοβολάει φρεσκοβαμένο. Καθαρό. Πρέπει να μιλήσω με τον Ανδρέα. Πάμε. Εδώ είμαστε, στην καρδιά της κουζίνας. Ναι, η κουζινίτσα μου. Α, ο Ανδρέας θα πήγε περίφημα. Ανδρέα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, Ανδρέα? Πώς τι πάει? Είναι αυτά, τι πάρτι έχουμε, τι? Συμφωνήσαμε με τον Ανδρέα. Τι? Κρυφά. Κρυφά. Βέβαια, τι θα μας έβγαζε στο λάδι, θα έλεγες αμέσως όχι. Θα κάνουμε ένα promotion στα μαγαζιά, ναι, να πούμε ότι υπάρχουμε. Είμαστε εδώ και ανοίξαμε πάλι. Καλό μου ακούγεται. Άντε, να το κάνουμε κι αυτό, άμα είναι για καλό. Η Δέσποινα αποφασίζει να ακολουθήσει τη συμβολή του Έκτορα Μποτρίνη για να διαφημίσει το εστιατόριό της. Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ. Είναι αυτά, παιδί μου. Είναι οι ελλείψεις που έχεις στην κουζίνα σου. Για να μπορείς να δουλέψεις ανθρώπινα. Θα μαγειρέψουμε σε αυτά απόψε. Πολύ όμορφα είναι. Ωραία ήτανε. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, αυτό δεν είναι τίποτα, έτσι.
Γιατί? Τώρα θα πάρεις τα πράγματά σου, θα φύγεις από το μαγαζί. Γιατί? Θα πας έξω να ερεμήσεις, να χαλαρώσεις, σου έχω άλλη μια έκπληξη. Ακόμη καλύτερη. Τι έκπληξη? Θα δεις. Το χώρο τον φτιάξαμε. Καλά, πού θα μαγειρέψω? Άστα σε άλλους αυτά. Ο έμπειρος σεφ, γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι για ένα εστιατόριο η καλή εικόνα του ιδιοκτήτη, αποφασίζει να προσφέρει στη Δέσποινα λίγες ώρες προσωπικής φροντίδας. Την ίδια ώρα, ο Έκτορας Μποτρίνη με τον Ζουάν και τη Μαρία βγαίνουν για να μοιράσουν φαγητό σε εταιρείες που βρίσκονται κοντά στο εστιατόριο. Θα αρέσει αυτό στους υπαλλήλους. Τι κάνετε? Ανοίγουμε απόψε. Καινούρια μενού, όλα καινούρια. Σας καλούμε να έρθετε. Και παράλληλα φέραμε ορισμένα πράγματα να δοκιμάσετε. Ελάτε. Δοκιμάστηκε ένα από εδώ? Πάρα πολύ καλό. Πώς σας φαίνεται? Πάρα πολύ ωραίο. Μετά το μασάζ, η Δέσποινα πηγαίνει στο κομμωτήριο. Και είναι η πρώτη φορά, έπειτα από πολύ καιρό, που αφιερώνει τόσο πολύ χρόνο στον εαυτό της. Εκτός από επιχειρηματίας, σήμερα νιώθει και γυναίκα. Η Μαρία και ο Ζουάν έχουν πάρει ζεστά το θέμα και συνεχίζουν να μοιράζουν φαγητό στους δρόμους γύρω από το εστιατόριο. Πώς σας φάνηκε? Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα πω εδώ, μου αρέσει καλά. Μου δώσαμε ένα μόνο γιατί είναι πολύ ωραίο. Καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να προσελκύσουν πελάτες για το βράδυ. Πολύ ενδιαφέρον. Θα βοηθήσει αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Βγήκαμε στους δρόμους, μοιράσαμε τα φαγητά. Έχουμε συναντήσει πολύ κόσμο. Κάποιοι ανταποκριθήκανε σε αυτό που έχουμε κάνει, κάποιοι όχι, αλλά πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Το εστιατόριο σε λίγο θα ξανανοίξει. Η Δέσποινα δεν έχει επιστρέψει ακόμη, αλλά όλα κυλάνε κανονικά με την καθοδήγηση του Έκτορα Μποτρίνη. Στη σάλα κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες για το βράδυ, ενώ και στην κουζίνα το προσωπικό οργανώνεται για να υποδεχτεί σωστά τους νέους πελάτες. Αυτό είναι για τη μυστική συνταγή της Πεσκανδρίτσας. 5 κιλά σέλινο, τη νύχτα με πανσέλινο. Η Δέσποινα γυρίζει όμορφη και ανανεωμένη, έτοιμη να υποδεχτεί τους πελάτες της. Αν εμφανιστούν. Τέλεια. Τέλεια, είσαι τέλεια. Μια κουκλάρα είσαι. Κάθε μέρα πρέπει να είσαι έτσι. Ο Ζουάν και η Μαρία στρώνουν τα τραπέζια αφού σε λίγο θα αρχίσουν να έρχονται οι πρώτοι πελάτες. Η Δέσποινα επιβλέπει διακριτικά τη δουλειά που κάνουν και μόλις όλα είναι έτοιμα βγάζει την πινακίδα που γράφει κλειστό. Μοιάζει ψύχρεμη. Αν και γνωρίζει καλά ότι σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία για να σωθεί το εστιατόριο. Η κυρία Δέσποινα τη βλέπω χαρούμενη, οπότε πιστεύω ότι εντάξει, θα τα πάμε καλά. Έχουμε κόψει πολλά πια από το μενού, το έχουμε κάνει πολύ πιο ελαφρύ και νομίζω η κουζίνα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, θα πάει πολύ καλά. Λες, είμαι σίγουρος. Να το δούμε. Έτοιμη? Έτοιμη είμαι. Κι εγώ. Οι πρώτοι πελάτες μπαίνουν στο χώρο και παρατηρούν τις αλλαγές που έχουν γίνει. Η Δέσποινα βρίσκεται ανάμεσα στον κόσμο και ως σωστή οικοδέσποινα προβλέπει τις επιθυμίες του. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά? Ξέρει καλά ότι η απόψινη βραδιά θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό το μέλλον του εστιατορίου. Στην κουζίνα, ο Έκτορας Μποτρίνη κρατάει την υπόσχεσή του και φέρνει γνήσιο όρτζο στη Δέσποινα. Και φυσικά, όρτζο, αληθινό. Η Δέσποινα, παρόλο που φοράει τα καλά της, βοηθάει και εκείνη στη δουλειά, παίρνοντας παραγγελίες. Για το κοτόπουλο κιάντε κυρίως και το ριζότο μπαρμπούνι κυρίως. Ναι. Ωραία. Οι παραγγελίες φτάνουν όλες μαζί στην κουζίνα και η πίεση αρχίζει να γίνεται πιο έντονη. Κανείς δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Ο Έκτορας Μποτρίνη καθοδηγεί και εμψυχώνει διαρκώς το προσωπικό λίγο πριν φύγει. Θα σας φιλήσω τώρα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τενκάτε δοκιμάζει τα νέα πιάτα του εστιατόρου. Αν βάλαμε γκολ σήμερα. Yes, we put the goal today with the food. Απολαμβάνουν οι πελάτες την ατμόσφαιρα και το φαγητό. Θα αναγνωρίσει αργότερα η Δέσποινα τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη? Ποιες αλλαγές θα διατηρήσει στο εστιατόριό της αφού φύγει ο Έκτορας Μποτρίνη? Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα, στη Γλυφάδα. Η 49χρονη ιδιοκτήτρια εναντιώνεται διαρκώς στις προτάσεις του Έκτορα Μποτρίνη. Δύσκολα πράγματα ζητάει. Ο χώρος μετά τις αλλαγές ανανεώνεται. Οι νέοι πελάτες έχουν αφοσιωθεί στο φαγητό τους και φαίνονται πολύ ευχαριστημένοι. Κάνετε καλά. Ο Ανδρέας, με την καθοδήγηση του Έκτορα Μποτρίνη, καταφέρνει να λειτουργήσει καλά μέσα στη μόλις 25 τετραγωνικών μέτρων κουζίνα.
Τώρα, εφιάλτη στην κουζίνα. Όλα λειτουργούν καλά και οι πελάτες φαίνονται ικανοποιημένοι από το μενού. Φαγητό μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω ξανάρθει εδώ πέρα. Απλά τώρα με τις αλλαγές που γίνανε είναι πιο παρείστικο, πολύ πιο ωραίο το μαγαζί και σίγουρα θα ξανάρθω. Δοκίμασα το κοτόπουλο πύρι-πύρι, κατενθουσιάστηκα. Θα ξανάρθω σίγουρα. Ήρθα για πρώτη φορά στο μαγαζί και σίγουρα θα ξαναέρθω. Το εστιατόριο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ζεστό. Το φαγητό είναι φοβερό. Όλα είναι τέλεια. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκεται και ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τενκάτε με την παρέα του, ο οποίος κουβεντιάζει με την ιδιοκτήτρια σε φιλικό κλίμα. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Σενιόρα, ήθελα να ρωτήσω αν βάλαμε γκολ σήμερα. Αν βάλαμε γκολ σήμερα. Yes, we put the goal today with the food. Yes. Yes. Despina, it's the best now. I know. Yes. That's why I'm here. Yes. Καταλαβες. Yes, κατάλαβα. But it's from the other part of the team. Don't tell you never. Ο Έκτορας Μποτρίνη είναι και πάλι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να πει αντίο. Γεια. Έξω είναι ο Τενκάτε, προπονητής του Παναθηναϊκού. Μου είπε ότι απόψε βάλατε γκολ. Άρα όλα πήγανε πολύ καλά. Πολύ ευχαριστημένος. Νομίζω μπορώ να σας αφήσω. Ωραία, θα κάτσεις. Θα τα πούμε. Θα τον αφήσει η Δέσποινα να φύγει. Όλα τέλεια. Τα πήγανε ναι. Καλά, βάλανε και γκολ. Ναι, και. Και εγώ τελείωσα για απόψε, θα τα πούμε. Πού πας, παιδί μου. Τόσο με έβριζες, τώρα δεν με αφήνεις να φύγω. Όχι, έλα. Θα τα πούμε, θα τα λέμε, θα τα λέμε. Τι θα λέμε, έλα, σε παρακαλώ, μη φύγει. Είδες, στην αρχή με μισούνε και μετά δεν με αφήνουν να φύγω. Έλα. Από εφιάλτης όνειρο. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα έρχομαι να σε βλέπω. Τώρα βλέπεις, κοίταξε, γέμισε το μαγαζί, κόσμο, έρχονται όλοι. Και ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήρθε. Σε ευχαριστώ, Α, όχι, να το λες. Μετά από το βρίσιμο που έφαγα. Γεια σου. Μωρέ, ωραία ήταν, ρε κομμάτι. Το μαγαζί γέμισε σήμερα. Είχαμε πολλές παραγγελίες, πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι πήγαμε καλά. Να έχουμε κάθε μέρα τέτοια δουλειά και πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλά και πολύ χαρούμενοι όλοι. Πιστεύω ότι θα καταφέρω να κάνω όλα αυτά που μου έδειξε ο Έκτορας. Δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο, απλώς ήταν πιο σωστά. Σήμερα ήταν μια πολύ ωραία μέρα, αλλά το καλύτερο δώρο από όλα ήταν που μου φέρανε εδώ πέρα την κόρη μου. Τέταρτη μέρα έφτασε στο τέλος. Κουραστική μέρα. Η πιο κουραστική από όλες, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η Δέσποινα ηρέμησε. Είδε το αποτέλεσμα. Πρέπει να ευχαριστήθηκε πολύ. Η κουζίνα τα πήγε τέλεια. Το σέρβις ακόμα καλύτερα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για τη Μαρία. Πείσμωσε και τα έκανε όλα όπως έπρεπε. Ελπίζω να συνεχίσουν σε αυτόν τον δρόμο. Αν συνεχίσουν, η επιτυχία είναι σίγουρη για σας. Τρεις εβδομάδες μετά. Η Δέσποινα κράτησε στο εστιατόριο όλες τις αλλαγές που έκανε ο Έκτορας Μποτρίνη. Η Μαρία εξακολουθεί να φροντίζει με προσοχή τα λουλούδια. Το ανανεωμένο μενού εξακολουθεί να υπάρχει. Ο χώρος διατηρείται ακόμη περιποιημένος και καλέσθητος. Η Δέσποινα είδε τη δουλειά να βελτιώνεται αισθητά. Μετά το έρχομό του Έκτορα, έχουμε πλέον ρεζερβέ και τις καθημερινές, όχι μόνο Παρασκευή, Σάββατο. Διατηρήσαμε όλες τις αλλαγές που έκανε ο Έκτορας στο μαγαζί, γιατί είναι μια φρεσκάδα για το μαγαζί, ο κόσμος τους αρέσει, είναι ανάλαφρο και πιστεύω ότι τελικά είχε δίκιο. Έκτορα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλο αυτό που έκανες. Ενώ στην αρχή δεν σε πολύ συμπαθούσα έτσι όπως μπήκες, τώρα μου είσαι πολύ συμπαθής. Σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για μας και σε περιμένω να έρθεις ξανά για φαγητό. Ευχαριστώ. Η Δέσποινα τα κράτησε όλα. Ό,τι είχαμε πει, τα τήρησε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκε τον δρόμο της και βοήθησα. Είμαι σίγουρος θα πάει πολύ καλά από εδώ και πέρα. Την επόμενη εβδομάδα, ένα εστιατόριο στο Χαλάνδρι έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Έχουμε πέσει στη μαύρη τρύπα. Ο ιδιοκτήτης του δεν μπορεί να επιβληθεί στο αδιάφορο προσωπικό. Τον καφέ τον πει σπίτι σου, πάμε! Και η επιχείρηση αντιμετωπίζει κρίση. Πρέπει να λυθεί αμέσως. Μια μεγάλη πρόκληση για τον βραβευμένο μας σεφ. Εφιάλτη στην κουζίνα.